Αλλαγή του χρόνου στη σκιά της επέλασης της Όμικρον σε παγκόσμιο επίπεδο, με τη νέα παραλλαγή να δείχνει τα δόντια της και στην Ελλάδα, εν μέσω νέων δραματικών προειδοποιήσεων των επιστημόνων. Η ανεξέλεγκτη διασπορά της Όμικρον στη χώρα εκτροχίασε την πορεία της πανδημίας. Τα κρούσματα αυξάνονται με ηλικιώδη ρυθμό και κάθε ημέρα το ένα αρνητικό ρεκόρ κρούσματων καταρρύπτεται από ένα άλλο. Οι αριθμοί θα μας προκαλούν έτσι σοκ, γιατί αυτή είναι η Όμικρον. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα εξελιχθεί γρήγορα, θα είναι συμπυκνωμένο, θα έχει υψηλές κορυφές, θα μας ζωρίσει τον Ιανουάριο και θα μας ζωρίσει γιατί το σύστημα υγείας είναι επιβαρημένο, δεν έχει χαλαρώσει. Τα νοσοκομεία δοκιμάζονται ακόμη από την παραλλαγή Δέλτα, ενώ τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται αύξηση των εισαγωγών. Αυτό που ανησυχεί στην πραγματικότητα είναι μήπως τα 35.000 κρούσματα και τα κρούσματα που θα έρθουν την αυριανή ή τη μεθαυριανή ημέρα δημιουργήσουν το αδιαχώρητο στο σύστημα υγείας που ούτως ή άλλως δοκιμάζεται αυτή την εποχή γιατί είναι σχεδόν πλήρες. Βέβαια είναι οι επιστήμονες πως το τσουνάμι της Όμικρον θα συμπαρασύρει και τα νοσοκομεία. Δεν πρέπει να περάσει το μήνυμα ότι είναι ένα απλό κρυολόγημα. Μπορεί να είναι ένα απλό κρυολόγημα σε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, αλλά οι πολύ μεγάλοι αριθμοί προφανώς θα προκαλέσουν και πολλά βαριά περιστατικά και προφανώς θα έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή θα έχουμε, για να το πω έτσι χοντρά, θα υπάρχουν άνθρωποι που θα πεθάνουν θα μπορούσαν να ζήσουν. Επειδή το σύστημα δεν θα μπορέσει να τους αντέξει. Ακόμη και οι γιατροί βγαίνουν εκτός μάχης αφού νοσούν, χωρίς μέχρι στιγμής να δημιουργούνται μεγάλα προβλήματα. Εμείς δεν έχουμε τόσα προβλήματα. Να θυμίσω ότι όλοι οι υγειονομικοί είμαστε εμβολιασμένοι τριπλά. Και αυτό είναι ένας καλός δείκτης προστασίας για όλους.